verrai. Dimmi quando, quando, quando. Take an average man, combine 700 grams of fashion with 300 of humor and charm and put them in him. Add 300 grams love for the arts and another 300 for food. Necessary are 2 tablespoons to speak with intense gestures and 1 of too much love for his mother. Finally, add as much romance and stubbornness as you wish. Attention, this mixture can cause some side effects such as excess weight and adherence to his family. There he is, the perfect Italian man. Take an average woman, combine 400 grams fashion with 300 priority of the comfort of clothes. Add 300 grams love for cooking, 200 for the arts, and 100 for athletics. Necessary is 1 tablespoon sense, she's always right, and another 1 proudness of a nationality. Finally, add as much friendliness, loyalty, and passion as you wish. Attention, this combination is most likely going to make her talk too much and be overly determined. There she is, the perfect Italian woman. Όταν ακούς τη λέξη Ιταλία. Σαν Μάρκο. Εδώ Ιταλία. Φλωρεντία. Σπαγκέτι. Αμόρε μιο. Μαφιόζι. Ιταλίδες. Πίτσα. 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 Το άμα από πίτσα θα είναι κακό. Μόνο. Μπερλουσκόνι. Άστα. Τρεις-τέσσερις φορές, έχω πάει. Όλες οι χώρες είναι όμορφες. Είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει πολλές φυσικές ομορφιές. Υπάρχει και σε αυτή μια ποικιλότητα όσον αφορά, έχει βουνά, έχει θάλασσα. Μοιάζει σε κάποια σημεία στην Ελλάδα και σαφώς προβάλλει και κάποια τμήματά της ακόμα περισσότερο ίσως και από την Ελλάδα. Είναι μια πανέμορφη χώρα. Μοιάζει μορφολογικά με την χώρα μας, κατά πράσινη, με παραλίες όχι βέβαια σαν τις δικές μας, ο κόσμος έχει το ίδιο ταπεραμέντο με εμάς. Είναι μια πολύ όμορφη χώρα που θα ήθελα να την επισκεφθώ άλλες 4 και παραπάνω φορές. Μοιάζει με εμάς, είναι χαρούμενος, αισιόδοξος,
Έχει βέβαια και, έχει πάρα πολύ φαντασία, αλλά βέβαια έχει και κάποια αρνητικά, όπως είναι το να κοιτάξει λίγο, να βολεύεται και ίσως και λίγο να θολώνει τα νερά. Πιστεύω ότι μοιάζει πάρα πολύ με εμάς. Μοιάζουν αρκετά στους Έλληνες μέχρι ένα σημείο, είναι ωστόσο πιο φασατζίδες. Δηλαδή μιλάνε πάρα πολύ δυνατά, τα κοναρίσματα είναι πάρα πολύ έντονα. Ναι, θα έλεγα ότι μοιάζουν αρκετά στους Έλληνες στο πιο δυνατό θέμα έντασης. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τους Έλληνες. Έχουν το μεσογειακό ταπεραμέντο, είναι μέσα σε όλα, με λίγες λέξεις, ρυθμός, στυλαρισμένη κουκεταρία, δύσιμο, μόδα, αλλά και την άλλη μαφία. Είναι μεσογειακός λαός και οι Ιταλοί, είναι περίπου σαν τους Έλληνες, αλλά λίγο πιο ανώτεροι στην επικοινωνία, είναι λίγο βροντερή, φωνακλάδες, αντίθεση λιγάκι. Υπάρχει μια πολύ στενή σύνδεση της Καθολικής Εκκλησίας με την πολιτεία. Αν και νομίζω από το Σύνταγμα υπάρχει διαχωρισμός κάποιες εκκλησίες, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι πάντως πολύ έντονο το στοιχείο της Εκκλησίας στο λαό, όπως και στην Ελλάδα άλλωστε. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σχεδόν αποκλειστική θρησκεία για όλους τους Έλληνες, έτσι και οι Ρωμαιοκαθολικοί και τους Ιταλούς. Το Βατικανό, το οποίο είναι το κράτος που βρίσκεται γεωγραφικά μέσα στη Ρώμη, παρόλο που είναι διαχωρισμένο πολιτικά με το Ιταλικό κράτος, θεωρώ ότι είναι πολύ συνδεδεμένο και βέβαια επεμβαίνει, σε ελάχιστα βέβαια, αλλά πιστεύω κάτω από το τραβάκι παίζει αρκετά. Πάλι θα έλεγα ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Αν λάβουμε υπόψη τα τελευταία χρόνια με την διακυβέρνηση του Μπερλουσκόνη, δεν είναι ότι καλύτερο που έχει περάσει από την Ιταλική Βουλή, αλλά θεωρώ ότι θα βρει και αυτό το δρόμο της, παρόλο που πιέζεται από το Βορρά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει νέα μέτρα. Θεωρώ ότι ο τρόπος διακυβέρνησης θα γίνει τέτοιος ώστε να είναι πιο κοντά στο λαό. Καλά, τώρα η εποχή του Μπερλουσκόνη ήταν μια καταστροφή για την Ιταλία και για την Ευρώπη βέβαια, έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν πολιτικός, ήταν ένας μαφιόζος, έτσι. Σήμερα τα πράγματα είναι ψηλοδύσκολα, όπως είναι και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Προσπαθούν βέβαια κάπως να τα φέρουν βόλτα. Αλλά θα δείξει. Βέβαια είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση που έχουν τώρα δεν είναι εκλεγμένη, έτσι. Λίγο πολύ την ονομάσανε κάποια στιγμή. Πριν από τον Μάριο Μόντι που είναι τώρα, οι ίδιοι Ιταλοί είχαν πολλά προβλήματα και θεωρώ και εγώ ότι γινόντουσαν πάρα πολλές ατασταλίες και υπήρχε μεγάλη συνδοσία από τους πολιτικούς και γι' αυτό πιστεύω ότι και η Ιταλία σαν χώρα οδηγήθηκε και αυτή σε αυτή τη βαθιά οικονομική κρίση. Νομίζω αυτό πλέον και πολύ γρήγορα μάλλον έχει σταματήσει στην Ελλάδα, δηλαδή να υπάρχει αντιπαλότητα λόγω του πολέμου, έτσι, και της κατοχής της Ιταλικής. Αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν υπήρχε μίσος του ενός λαού απέναντι στο άλλο ή των Ελλήνων απέναντι στους Ιταλούς. Ήταν οι καταστάσεις τέτοιες και οι συνθήκες που χωρίσαν τους λαούς, αλλά νομίζω πολύ γρήγορα σμίξανε πάλι. Και αυτό το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε δεν είναι τυχαίο, έτσι, γιατί τους βλέπουν λίγο ως πολύ ως αδέλφια. Πράγμα που με τους Γερμανούς, ας πούμε, δεν έγινε ποτέ έτσι. Εκείνος ο στρατός, εκείνου του Ιταλικού στρατού, του Ιταλικού κράτους, του Μουσολίνη, νομίζω ότι σήμερα δεν έχει κάποια βάση και σχέση με τη σημερινή Ιταλία. Περασμένα μεν, ξεχασμένα όχι. Εγώ
Δεν μισώ ούτε Ιταλούς, ούτε Γερμανούς. Σαφώς οι Ιταλοί είχαν έρθει σαν κατακτητές. Από εκεί και πέρα όμως βρισκόντουσαν κάτω από την, από την αρχηγία του Μουσολίνη, τον οποίο οι ίδιοι οι Ιταλοί φτάσανε σε ένα σημείο να τον σκοτώσουν και να τον καταδικάσουν και να τον σκοτώσουν. Οπότε θεωρώ ότι στο λαό τον ελληνικό δεν έχει μείνει τόσο έντονη φόρτιση ότι οι Ιταλοί ήταν κατακτητές, αναζιστές, σε σχέση βέβαια με τη Γερμανία που είχε δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα και με κατοχή και με άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.